ξανά στον Κώστα Γκουντούλα, όπου έχει τον Θανάση Στοϊνόβιτς. Μαζί του τον γιο ενός ανθρώπου που έχει γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και με την φανέλα του Άρη και όχι μόνο, με ένα σωρό ομάδες στην αλφαεθνική. Ακριβώς, φυσικά ένα όνομα βαρύ σαν ιστορία που παίρνει και ο γιος του, ο Θανάσης Στοϊνόβιτς σήμερα, ο οποίος μιλάει και στην Κοσμοτέ TV, παίρνει και τα πρώτα του βήματα και στο κύπελο, τις πρώτες του συμμετοχές. Ο προπονητής είπε ότι δεν αντέχει κριτική το παιχνίδι σήμερα, λογικό λόγω του 5-0. Όμως εσύ, ένα νεαρό παιδί, όπως και ο αντιπαλός, ο Χρήστος Τζόλης, νέα παιδιά που βλέπουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, παίρνετε συμμετοχές για το κύπελο, ένα σχόλιο θέλω. Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος που πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα προωθούν και νέα παιδιά. Είμαι πολύ χαρούμενος και για μένα που κατάφερα να πετύχω το στόχο μου, που ήταν να κάνω τον ντεμπούτο μου πριν κλείσω το 18. Αλλά όσο χαρούμενος και να είμαι, αυτό που με νοιάζει περισσότερο είναι το αποτέλεσμα της ομάδας, είτε είναι κακό είτε είναι καλό, και η εικόνα μέσα στο γήπεδο. Και οπότε, από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό που με νοιάζει περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι η εικόνα της ομάδας και όχι. Τι έφταξε σήμερα πέρα από τις αλλαγές και το μυαλό σας που είναι περισσότερο στο πρωτάθλημα, πιστεύεις? Κυρίως αυτό, ότι η ομάδα είναι σε μια θέση στο πρωτάθλημα που δεν της αρμόζει και είμαστε συγκεντρωμένοι στο πρωτάθλημα γιατί θέλουμε να ανέβουμε στις μεγαλύτερες θέσεις, γιατί εκεί αξίζει να είναι η Λάρισα με την ιστορία της. Και πιστεύω ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος που σήμερα το παιχνίδι ήταν λίγο πιο δύσκολο για μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή τύχη συνέχεια. Να είσαι καλά.